τη στιγμή μπορούν να καταλάβουν όλες τις θέσεις ευθύνης. Θεωρούμε βεβαίως ότι αυτή η ερμηνεία προέδρου στο νομικό του Συμβουλίου του κράτους δεν είναι μονοσήμαντη και βάζει. Το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε, σας το λέω απλοϊκά, είναι ότι όταν ο νόμος το έκανε, δεν υπέρτα για τη βαθμολογική εξέλιξη, γιατί τότε και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούσε ήδη στους Δήμους ή στο Δημόσιο, δεν είχε βαθμολογική εξέλιξη. Πράγματι δεν είχε. Αλλά ο νόμος εξομοίωσε αυτό το προσωπικό σε ό,τι είχε εκείνη τη στιγμή, το ότι μετά ήρθε και έκανε και μια βαθμολογική εξέλιξη, συνεπάγεται συστηματικά και λογικά ότι η εξομοίωση αφορά όλα τα πράγματα. Αφορά δηλαδή και αυτά που έκανε μετά. Είναι ένα παράδειγμα που έλεγα απ' έξω στους συναδέλφους σας, είναι σαν να ρυθμίζω εγώ με ένα νόμο αυτή τη στιγμή στη λογική του νόμου, ότι όταν περπατάω με ένα άλογο στον δρόμο, το άλογο που έρχεται από το δεξί δρόμο έχει προτεραιότητα. Δεν φτιάχνω άλλο νόμο. Και τώρα χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα. Θα έρθει να μου πει λοιπόν ότι δεν υπάρχει εκδεξιόν προτεραιότητα, επειδή άλλο το άλογο, άλλο το αυτοκίνητο. Όταν ρύθμισα την προτεραιότητα, όταν ρύθμισα δηλαδή την εξομοίωση των σχέσεων των εργαζομένων, τη ρύθμισα με αυτά που είχα. Τώρα το ότι μετά έρχεται κάτι άλλο, η εξομοίωση ισχύει. Όπως ισχύει το εκδεξιόν προτεραιότητα και για τα αυτοκίνητα, ακόμα και δεν μπορεί να για τα αυτοκίνητα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να εμφυστήσω την προσοχή στο εξής. Το πρώτο είναι ότι θα χρειαστεί η γνωμοδότηση έχει γίνει αποδεκτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσον αφορά τη διοίκηση, η διοίκηση δηλαδή σε όλες τις κυκλίους της και σε όλες τις οδηγίες που θα στηρίζει στους Δήμους, θα λέει εφαρμόστε τη γνωμοδότηση. Αυτή είναι η πρακτική της διοίκησης. Δεν αφήνει δηλαδή ευχέρεια σε διοικητικό επίπεδο να πει ο καθένας εγώ δεν την εφαρμόζω γιατί υπάρχει μια γνωμοδότηση. Ο υπουργός μπορούσε να την κάνει αποδεκτή, μπορούσε να μην την κάνει. Αν δεν την έκανε αποδεκτή, θα υπήρχε μια γνωμοδότηση, αλλά δεν θα δέσμευε τη διοίκηση. Διασφαλίζεται έτσι η ομοιόμορφη εφαρμογή. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι πράξεις, αν έχουν βγει, υπάρχει σοβαρότερος κίνδυνος να ανακληθούν. Γιατί όσοι Δήμοι είχαν βγάλει πράξεις ορθά κατά τη γνώμη μας, είχαν βγάλει πράξεις και είχαν συνυπολογίσει το χρόνο για τη βαθμολογική εξέλιξη, θα ανακαλέσουν λοιπόν τις πράξεις, θα τους κατατάξουν στο βαθμό Δέλτα και όπου δεν έχουν γίνει διαπιστωτικές πράξεις, θα βγουν και τους κατατάξουν στο βαθμό Δέλτα. Άρα η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους εδώ. Και σε αυτό θέλουμε τη βοήθεια των παρισταμένων βουλευτών, αλλά και των αρχών των Δήμων, στο βαθμό που μπορούν να εισακουστούν σε ένα έλογο αίτημα το οποίο νομίζω ότι έχουν όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί. Ή έχετε μία νέα, δεν θα με ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση, αυτά είναι νέα ρύθμιση ή διευκρινιστική ρύθμιση του νόμου, που θα λέει ότι βαθμολογικά αναγνωρίζεται και ο χρόνος αυτών. Πρέπει να σας πω ότι, παρεμπιπτόντως, όταν έγινε το βαθμολόγιο, σε όλους τους νόμους που έγινε μετατάξεις μετά, ας πούμε στην ΕΝΟΣΕ, ρητά ο νόμος είναι και βαθμολογικά βεβαίως στους αναγνωρίζεται, όπως μισθολογικά και βαθμολογικά. Ο νόμος που ψήφισε η Βουλή, γιατί έχουμε παρισταμένους βουλευτές. Το λογικό. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι δεν το λέει ο νόμος ο προηγούμενος. Ή, λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με κάποια νομοθετική παρέμβαση, δεδομένου ότι να αλλάξει άποψη η διοίκηση με την νομική συμβουλή του κράτους, μάλλον είναι δύσκολο, να γίνει μια διευκρινιστική του νόμου ή μία απλή προσθήκη, για να μην υπάρχουν αυτό το θέμα των διαταχυτήτων, ή ο δικαστικός δρόμος, το οποίο είναι το τελευταίο πράγμα βεβαίως. Αλλά εφόσον, επειδή έχουμε ανθρώπους από πολλούς Δήμους, εφόσον βγουν διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες θα κατατάσσουν τον κόσμο σε βαθμό Δέλτα ή θα ανακαλούν τις προηγούμενες, να ξέρετε ότι υπάρχουν 60 μέρες για να προσβάλλουμε αυτές τις πράξεις. Αν θέλουμε να καθυστερήσουμε αυτές τις πράξεις, όπου αυτό είναι δυνατόν, οπότε να μην τρέχει η προθεσμία αυτή σε βάρος μας, μήπως υπάρξει μια πολιτική λύση του ζητήματος, και αν δεν μπορούμε να τις καθυστερήσουμε, να τις προσβάλλουμε και να ευελπιστούμε ταυτοχρόνως είτε σε μια που είναι το καλύτερο και ξεχαρίζει το λόγο, το οποίο σε μια νομοθετική διευκρινιστική παρέμβαση, είτε από εκεί πέρα στα δικαστήρια. Πιστεύω όμως ότι δεν αξίζει τον κόπο για ένα τέτοιο ζήτημα, δημιουργεί πολύ μεγάλη ανισότητα μεταξύ εργαζομένων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, που είναι ακριβώς την ίδια θέση, που έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, και νομίζω και ελπίζω ότι με τη βοήθεια και των πολιτικών παραγόντων, αλλά και των δημοτικών αρχόντων, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν καταλάβει πλήρως το πρόβλημα, ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Κρατάτε δύο πράγματα, νομοθετική ρύθμιση ή νομοθετική διευκρίνηση, θα έλεγα εγώ, για να αποφύγουμε τα δικαστήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν σας βγουν πράξεις διαπιστωτικές, να ξέρετε ότι έχετε 60 μέρες να τις προσβάλλουμε.
Δεν σημαίνει ότι μετά αποκλείεται να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Άμα γίνει, έχει λυθεί το όλο ζήτημα. Άρα, ίσως θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτή την κατηγορία και είναι πολλοί και σε διάσπαρτους δήμους, δεδομένου ότι δεν, ακόμα προφανώς έχει τενταχθεί στα σωματεία των μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με αυτό το θέμα. Και να αποξενηθεί κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο, κάποια πίεση προς την πολιτική ηγεσία για να λυθεί το όλο ζήτημα. Σε αυτό το επίπεδο θα ήθελα να ακούσω λίγο και τους παρισταμένους πώς βλέπουν το θέμα και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μάλλον το έχει αντιληφθεί το όλο ζήτημα. Ευχαριστώ. Αν θέλετε κάποια απορία, ερώτηση. Ευχαριστώ και στην εκδήλωση, καθώς και τον κύριο Λευτέρη Μαγιάκη, αρχηγό παράθεξη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμα Μαρουσίου, κοντά στον καιρό. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του σωματείου μας, τον κύριο Νίκο Καλυμάνη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και μετά το λόγο να πάρουν οι δύο βουλευτές μας που βρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, τους βουλευτές, τον κύριο Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους και όλους τους συναδέλφους, όλους τους δήμους. Ο σκοπός που παρευρισκόμαστε εδώ είναι η ενημέρωση, να επισημάνουμε και να διευκρινίσουμε τα όποια κενά αλλά και τις ανισότητες που δημιουργούνται από αυτή τη γνωμοδότηση που μας προέκυψε. Το βέβαιο είναι ότι δημιουργούνται κάποιες ανισότητες και οι ανισότητες αυτές έχουν να κάνουν με συναδέλφους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι είναι με ίδια σχέση εργασίας, αλλά ο τρόπος που μεταφέρθηκαν, δηλαδή μπορεί να μεταφέρθηκε κάποιος με το άρθρο 269, τους πιάνει, μπορεί να μεταφέρθηκε με το προεδρικό διάταγμα ή με απόφαση δημάρχου, να μην τους πιάνει, ή να κρίθηκαν πλεονάζοντες και να μεταφέρθηκαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου και εκεί δεν τους πιάνει συγκεκριμένη ρύθμιση. Έτσι λοιπόν, εάν θέσουμε το ερώτημα και πούμε, ήταν το σκεπτικό ή το πνεύμα του νομοθέτη να δημιουργήσει αυτές τις ανισότητες. Το βέβαιο είναι ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι σε καμία περίπτωση ο νομοθέτης δεν σκέφτεται να δημιουργήσει ανισότητες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, εκείνο που θέλουμε ρωτήσεις από εσάς τους βουλευτές, αλλά και τους τοπικούς άρχοντες, είναι να επισημάνουν αυτό και να προωθήσουν είτε με ερώτημα στην Βουλή, είτε προκαλώντας, ας πούμε, μια νομοθετική ρύθμιση, να αποσαφινιστεί και να εκλείψει αυτή η ανισότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω για μας, επιλέξατε να συστρατευτείτε σε αυτούς που παλεύουν, το άδικο, την ανισότητα, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είσαστε εδώ. Είσαστε στο πλευρό τους. Ευχαριστούμε. Επανάληψη και να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, όλους τους συναδέλφους και εσάς και να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση που μας κάνατε. Θυμόμασταν στην ίδια αίθουσα πριν όχι πάρα πολύ καιρό, όταν υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και συζητούσαμε τη λήξη των συμβάσεων 350 συναδέλφων σας. Επί της ουσίας εμείς ξέρετε πως αποκαλούμε τη λήξη των συμβάσεων αυτών, τις απολύσεις 350 ανθρώπων. Και δυστυχώς σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο δικό σας το Δήμο, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο θα ξαναβρεθούν οι χιλιάδες άνθρωποι μεταγμένοι στον δρόμο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα που σήμερα μας καλέσατε, θέλω να γνωρίσετε ότι είναι δεδομένη η βοήθειά μας, η στήριξή μας, γιατί είναι πραγματικά κάτι το δίκαιο. Τώρα, νομοθετική ρύθμιση, εμείς ξέρετε δεν μπορούμε να καλέσουμε, μόλις ο κόσμος μας στηρίξει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να προκαλέσει νομοθετική ρύθμιση, όμως με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της πίεσης, και από τη Δευτέρα κιόλας θα ενεργήσουμε κατάλληλα για να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Εμείς στην αρχή μόλις είδαμε το ερώτημα, να σας το πω ειλικρινά, ανησυχήσαμε. Με την έννοια πια, γιατί να μην αναγνωρίζει το χρόνο της προϋπηρεσίας, γιατί ανοίγει ένα τέτοιο παράθυρο. Βέβαια μετέπειτα ρωτήσαμε και τον νομικό σας σύμβουλο, ψάξαμε κι εμείς, ότι αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση μισθολογική, ασφαλιστική κτλ.
Αυτό σε ένα βαθμό μας κατησύχασε, αλλά επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε άσχημους καιρούς και σε άγριους καιρούς και εξελίσσεται μια άγρια επίθεση συνολικά απέναντι στους εργαζόμενους, νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνολική επαγρύπνηση. Και ακόμα και αυτή η διαφοροποίηση που μπορεί να είναι βαθμολογική, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Τώρα, αν έχουν στο νου τους ή πώς το σκέφτονται σε σχέση με το ποιους θα κάνουν ετοιματάκες προϊστάμενους, ποιους θέλουν να προκρίνουν και ποιους θέλουν να κρατήσουν παραπίσω, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Έχουν άλλες μεθόδους και τρόπους να το λύσουν. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διαφοροποίηση. Όμως, μια και μας δόθηκε η ευκαιρία και δεδομένη τη στήριξή μας σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλουμε να σας πούμε και μια κουβέντα για τη γενικότερη κατάσταση. Επειδή εδώ πέρα μαζευτήκαμε, είστε αρκετές δεκάδες εργαζόμενοι. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Και μην ακούτε τώρα την κυβέρνηση, ορισμένους που κάνουν τα λιωτάρια, ορισμένους από αυτούς που έχουν φέρει εδώ πέρα την κατάσταση που δεν έχουν φέρει, που έχουν επιτεθεί και έχουν αφαιρέσει συνολικά δικαιώματα των εργαζόμενων, που είχαν κατακτηθεί με μακροχρόνιους και σκληρούς αγώνες. Μια πρωτόγνωρη επίθεση, μην τους βλέπετε που κάνουν τα λιωτάρια. Στην ουσία αυτό που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και γενικότερα δεν είναι αν θα σταματήσει η επίθεση στους εργαζόμενους. Αυτό το έχουν συναποφασισμένο και το έχουν συμφωνημένο και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και στην Ελλάδα. Τα κόμματα εμείς τα ονομάζουμε της Πλουτοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τα έχουν συμφωνημένα. Δηλαδή τι έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει ότι ο εργάτης πρέπει να γίνει όλο και πιο φθηνός. Η διαφορά τους είναι ποιο κομμάτι του κεφαλαίου, ποια εταιρεία θα χάσει. Ποια θα συμφωνευτεί με ποια, ποια θα ρίξει ποια, ποια θα πετάξει έξω, ποια άλλη από την αγορά. Αυτός είναι ο μεγάλος του σκαβλάς. Και σας το λέω αυτό με την έννοια να έχετε επαγρύπνηση. Γιατί τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και δεδομένο. Για δείτε, αυτή τη βδομάδα προχώρησε σε 120 απολύσεις η πιο κερδοφόρη επιχείρηση στην Ελλάδα, η Κοσμοτέ, με κύκλο εργασιών πάνω από 2 δις ευρώ. Δεν μιλάμε τώρα για ψίχουλα. Κι όμως προχώρησε 120 απολύσεις και προχώρησε αναδιάρθρωση με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους. Θα πει κάποιος εμάς τι μας αφορά τώρα εδώ στους Δήμους. Σας αφορά. Γιατί όσοι πανηγύριζαν για τον Καλλικράτη τον περιβόητο, θα διαπιστώσουν αργά ή γρήγορα ότι θα καλεστούν οι ίδιοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, δηλαδή τι, την προοπτική να αλλάξουν εντελώς οι εργασιακές σχέσεις στους εργαζόμενους, στους δήμους και στις κοινότητες. Όταν λέμε εντελώς, ξέρετε ποια είναι η κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι 5 συνταξιούχοι που φεύγουν, ένας να προσλαμβάνεται. Και πολύ περισσότερο η κατεύθυνση είναι να αυξηθούν και να κυριαρχήσουν, να γίνουν η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων ή ορισμένου χρόνου, η πεντάμινη, η εξάμινη, η οχτάμινη, η δωδεκάμινη συμβάσεις, τα μπλοκάκια, τα δελτία παροχής υπηρεσιών. Αυτή ήταν η κατάσταση στο επόμενο διάστημα και μάλιστα και με προσανατολισμό και πολιτική απόφαση να βάλουν και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη των δημοτών. Γιατί? Γιατί και τα λεφτά που ήταν υποχρεωμένο το κράτος να δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση ψαλιδίζονται. Και με τον Καλλικράτη έως και καταργούν. Ο Δήμαρχος μπορεί να σας τα πει πάρα πολύ καλά τι κρατιέται αυτό το διάστημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να βγάλουμε φωνή. Τώρα δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη ικανότητα να διατυπώσει τις συνέπειες των προβλημάτων με την έννοια όλος ο κόσμος θα ζει. Εμείς θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε την προοπτική της πολιτικής ρήξης. Τα ψέματα τελειώσανε. Αν νομίζουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα από την υπάρχουσα κατάσταση κάπως να βελτιωθεί και να εξαντλήσει, θα διαψευστούμε δραματικά το επόμενο διάστημα. Και ολοένα και περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε αυτή την πολιτική ρήξη και την ενδυνάμωση ενός γνήσιου, ανυπάκου, οργανωμένου, ταξικού, λαϊκού κινήματος, που όχι μόνο θα προειδοποιεί, αλλά θα μπορέσει να βάλει και φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση, αν βάλει σε συγκεκριμένο στόχο να αλλάξει τα πράγματα στην εξουσία. Νησάφια. Τα προβλήματα επομένως δεν θα ηρεμήσουν. Εμείς με ευκαιρία την πρόσκλησή σας θέλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη να ασχοληθείτε όχι μόνο με τέτοια καυτά ζητήματα όπως είναι η βαθμολογική εξέλιξη, αλλά με τα πιο καυτά που είναι το δικαίωμα στη δουλειά, στην παιδεία, στην υγεία. Και βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Να σε ευχαριστήσουμε ξανά. Καλή συνέχεια. Καλό.
καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο νομικός σας σύμβουλος περιέγραψε το πρόβλημα, νομίζω, πολύ καθαρά. Σε ένα θα διαφωνήσω μαζί του, ότι δεν παίζεται το ιστορολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο παίζεται είναι η μισθή σας. Μην γελιόμαστε. Πηγαίνουμε σε καιρούς χαλεπούς. Ό,τι ισχύει αύριο και μεθαύριο δεν θα ισχύει και εδώ ανοίγονται παράθυρα και πόρτες για να μην ισχύσουν. Και μην επαφίεστε ότι υπάρχει ο νόμος, διότι την τελευταία περίοδο οι νόμοι είναι κάτι το περίεργο, είναι σαν το καουτσούκ, οι οποίοι συμπιέζονται και διαστέλλονται ανάλογα με την εκάστοτε ερμηνεία που θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Θέλω μόνο να σας πω ότι, όπως το είπε η κυβέρνηση, οι νόμοι καταργούνται με νόμους και αύριο, αυτός ο νόμος ο οποίος προαναφέρθηκε, αύριο, Δευτέρα, την Τρίτη, μπορεί να γίνει ένας νέος νόμος ο οποίος θα αλλάξει και τότε θα χάσετε λεφτά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι πριν από 10 μέρες όλος τυχαίως κάνει μια επίκαιρη ερώτηση για τις μετατάξεις από τις 10 στους Δήμους, εκεί γίνει μείωση μισθών. Έχει γίνει μείωση μισθών παρόλο που αυτός ο επέσχυντος καλλικράτης, ο οποίος ψηφίστηκε, έλεγε ρητά ότι όποιος μετατάσσεται παίρνει μαζί του τη διαφορά του μισθού που είχε. Αμέσως μετά τον Καλλικράτη που ψήφισε η Βουλή, υποτίθεται, βγήκε ένας νέος νόμος 3 μήνες μετά, το οποίο είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ισχύσει και για εσάς. Αλλιώς είναι τελείως παράλογο αυτή η γνωμοδότηση και η αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία φαίνεται τελείως παράλογη. Δηλαδή, τι νόημα θα έχει. Για μένα είναι παγίδα για μειώσεις μισθών. Θα είναι, η μειώσεις μισθών θα είναι μόνο, είτε μικρές διαφορές, 150-200 ευρώ. Την περίοδο που ζούμε και 200 ευρώ είναι πολλά λεφτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι μειώσεις μισθών έρχονται σε λίγο και θα είναι πολύ μεγάλες. Είναι το νέο μισθολόγιο το οποίο έρχεται, το οποίο σύμφωνα με τους πιο μέτριους υπολογισμούς θα σημάνει μειώσεις μισθών μέχρι το 45% έως 50%. Από την αρχή που γίνανε οι περικοπές που αρχίσαν εδώ και ένα χρόνο. Το γιατί είναι παράλογο θα σας το πω, δεν ξέρω αν νομικά ισχύει, θα το πείτε εσείς. Διότι αυτή τη στιγμή σας αντιμετωπίζουν όπως τους συμφέρει. Είσαστε ιδιωτικός τομέας ή δημόσιος τομέας. Όταν έγινε η περικοπή των μισθών σας, όταν σας κόψανε τα δώρα, σας κόψανε τις άδειες, είσαστε δημόσιος τομέας. Τώρα είσαστε ιδιωτικός. Τι είσαστε τελικά? Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας το πει. Σας είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνηση, ανάλογα με αυτό το οποίο της συμφέρει, αυτό κάνει. Με συγχωρείτε, μπορεί να είναι βαριά η λέξη που από, αλλά να κάνουμε μια κυβέρνηση απατεώνων και το εννοώ. Εννοώ, δεν είναι μεταφορικό αυτό που λέω. Είναι πραγματικό. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Η συμπαράστασή μας είναι δεδομένη. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το ζητήσετε. Νομίζουμε ότι ο αγώνας ο οποίος κάνετε δεν είναι μόνο δίκαιος, είναι επιβαλλόμενος και είναι μόνο η αρχή. Ο συνάδελφος Μποτούλης σας είπε προηγουμένως, έρχονται, και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, πολύ άσχημες μέρες, πάρα πολύ άσχημες μέρες.
τις οποίες εάν δεν τις αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Θέλω να σας πω μόνο ότι ο Δήμαρχος το ξέρει, ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε, γιατί σε λίγο θα αντιμετωπίσετε απολύσεις και μαζικές απολύσεις. Έχουμε αυταπάτες. Σας αναφέρω μόνο ενδεικτικά ότι οι περικοπές του ΣΟΤΑ είναι 1,5 δις. 500 εκατομμύρια είναι το 11 και 500 το 12. Δηλαδή και οι νέοι οργανισμοί και τα νέα νομικά πρόσωπα τα οποία θα συστηματίζονται αυτή τη στιγμή, σε ένα χρόνο θα έχουν 7. Δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν της λειτουργίας τους. Τι θα γίνει, να σας πω εγώ τι θα γίνει. Αυτά θα εκχωρηθούν, οι λειτουργίες αυτές θα εκχωρηθούν, θα αναγκαστούν οι δήμαρχοι, οι οποίοι θα φορτωθούν, προσέξτε, θα φορτωθούν αυτοί τις υποχρεώσεις του κράτους. Δεν θα μπορούν να τα εξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις, διότι δεν θα έχουν λεφτά. Τι θα κάνουν, θα παραγωγηθούν αυτές οι λειτουργίες και έχουν ήδη αρχίσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε εργολάβους, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ό,τι θέλετε. Και θα υπάρχει όχι αορίστου χρόνου συμβάσεις, δεν θα υπάρχουν ούτε καν ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Οι περισσότερες θα είναι εργολαβίες. Είναι μιας κρίσης. Θα είσαστε σε λίγο μιας κρίσης, όσοι θα είσαστε τυχεροί για να έχετε αυτή την υποτίθεται δουλειά. Αυτή είναι η κατάσταση, ή θα το αντιληφθούμε και θα αντιδράσουμε σε αυτό ή θα χάσουμε. Και θα χάσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τελειώνω. Σας λέω ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, στη Βουλή, δεν φτάνει όμως να είμαστε εμείς στη Βουλή. Η Βουλή τελευταία